Την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών αλλά και την προώθηση του έργου της αστυνομίας σε διεθνές επίπεδο έχει στόχο η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, τα μέλη της οποίας έκοψαν εθιμοτυπικά την πίτα της νέας χρονιάς στην Αλεξανδρούπολη. Η τοπική ένωση απαρτίζεται από ενεργούς αστυνομικούς αλλά και συνταξιούχους. Εύχομαι ό,τι ξεκινάει στην εκκλησία μας με ευχές είναι ευλογημένο στη ζωή των ανθρώπων, γιατί και ο Άγιος Αρτέμιος κάποια στιγμή που χρειάστηκε στην Αντιόχεια να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ανθρώπων επικαλέστηκε τους ψαλμούς του Δαβίδ και έτσι ο Άγιος Θεός έδωσε δύναμη τον Άγιο Αρτέμιο να μπορέσει να προβεί κατά το χριστιανικό έθος ώστε να μην αμαρτήσει αλλά να δώσει θάρρος για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους. Είναι πολύ βαθιά η συγκίνησή μου γιατί από τις πρώτες μέρες στην εκδήλωση η οποία έτυχε να παρευρεθώ είναι η δικιά σας η εκδήλωση. Πάρα πολλά χρόνια όσο ήμουνα στην Ορεστιάδα ως διευθυντής εκεί της διεύθυνσης είχαμε μια άψογη συνεργασία με την τοπική διοίκηση της Ορεστιάδας. Βέβαια με τον πρόεδρο έχουμε και παλιότερες σχέσεις, γι' αυτό η εκτίμησή μου και στον πρόεδρο από εδώ αλλά και στον πρόεδρο της τοπικής διοίκησης της Ορεστιάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και όλοι να έχουν μια καλή χρονιά με υγεία και τύχη. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι κοντά σας και αυτή τη χρονιά, πλέον και ως μέλος, έτσι. Από φέτος γράφτηκα και εγώ να είμαι μαζί σας, γιατί είχα την ευκαιρία και από τον οδηγό μου εκεί, το Βασιλιάδη, να μάθω καλύτερα τις δράσεις σας. Και πιο πολύ, γιατί πιστεύω ο IPA έχει αυτή την ιδιότητα να μας ενώνει. Σαν συνδικαλιστής και εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός μεταξύ των συνδικαλιστικών σωματείων. Αλλά βρίσκουμε ένα κοινό χώρο, τον IPA, και έτσι πιστεύω εκεί συναντώνται τα καλά μας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε σχεδόν σύσσωμη η τοπική ηγεσία της αστυνομίας, ενώ απόντες ήταν η πολιτική σχολεία σε με έμφαση ο πρόεδρος της Ένωσης Κώστας Χατζιαναγνώστου. Βέβαια δεν μπορώ να πω το παράπονό μου προς τους πολιτικούς, οι οποίοι αν και εκλήθησαν, λόγω του ότι δεν διανύουμε προεκλογική περίοδο, μας έχουν όλοι δεδομένους ίσως. Δεν είναι έτσι. Απλά ο κύριος Δημοσιάκης μέσω του εκπροσώπου του στέλνει τις ευχές του. Δεν μπορεί να είναι παρόν λόγω των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων. Στέλνει τις ευχές του για μια καλή χρονιά να έχουμε όλοι που το ευχόμαστε ακριβώς. Αλλά αυτό για τους πολιτικούς, κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας όλοι. Δεν είμαστε μόνο για τις καλές εποχές τις προεκλογικές, είμαστε για όλη την εποχή, για όλη την γραμμή. Γιατί όχι μόνο όταν θέλουν συνεργασία είμαστε παρόντες. Περαιτέρω, ο κύριος Χατζιαναγνώστου αναφέρθηκε στην ιστορία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η οποία ιδρύθηκε σχεδόν 7 δεκαετίες πριν στη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό τη φιλία και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών όλου του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 500.000 μέλη σε 70 χώρες του κόσμου. Εμείς εδώ, σαν τοπική διοίκηση, με τα παιχνιχρά μας μέσα και με τη βοήθεια βέβαια της Συνδικαλιστικής Ένωσης, της ΠΟΑΞΙΑ και της φέτος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων, προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να κάνουμε ό,τι μπορούμε δυνατό για το κοινωνικό προφίλ της αστυνομίας αλλά και για τους συναδέλφους. Είτε με αποκριάτικους παιδικούς χορούς, είτε με κάποιο ταξίδι, είτε με κοπή πίτας, εντάξει, είναι το έθιμο. Και γενικότερα προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να το κοινωνικό έργο της αστυνομίας να προβάλλεται και από εμάς, πέρα από όλων των άλλων.